Το ποτάμι της οργής ξεχυλίζει από άκρη σε άκρη της χώρας. Περίπου 500 αγανακτισμένοι πολίτες της Λαμίας εισβάλλουν στο κτίριο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Καταλαμβάνουν το ισόγειο και στη συνέχεια ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο αναρτώντας πανό στα μπαλκόνια του κτιρίου. Η καταρακτώδης βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο στην πορεία των πολιτών και στην πρωτοφανή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί πορεία στο κέντρο της πόλης από αγανακτισμένα τρακτέρ, φορτηγά, ταξί, ακόμα και μπουλντόζες που προκάλεσε κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο στην πρωτεύουσα της Φτιώτιδας. Στο Ηράκλειο χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους. Η πορεία των αγανακτισμένων κατέληξε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου το πλήθος έσπασε την πόρτα του κτηρίου της περιφέρειας προχωρώντας σε συμβολική κατάληψη. Την ίδια ώρα, σε κατάληψη του πολιτικού γραφείου του Βασίλη Κεγκέρογλου, προχώρησε ομάδα αντεξουσιαστών. Στο γραφείο του βουλευτή είχε προηγηθεί και έφοδος ανέργων, οι οποίοι ανάρτησαν πανό στην ταράτσα του κτηρίου. Λαοθάλασσα αγανακτισμένων συγκεντρώθηκε και στην πόλη του Βόλου. Περισσότεροι από 3.000 πολίτες πραγματοποίησαν πορεία, ενώ έκαψαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας βρέθηκε και ο Δήμαρχος Βόλου, όταν ομάδα αγανακτισμένων εισέβαλε στο γραφείο του ζητώντας την παρέτησή του. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Ιωάννινα, όταν μετά την πορεία ομάδα αντεξουσιαστών επιτέθηκε στον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Οι νεαροί έριξαν μπουκάλια με νερό και στη συνέχεια χτύπησαν τον κύριο Καχρημάνη ακριβώς πίσω από το κτίριο της Περιφέρειας Υπήρου. Μετά από την παρέμβαση πολιτών και της αστυνομίας, ο Περιφερειάρχης κατάφερε να μπει στο Περιφερειακό Μέγαρο, ενώ η ένταση συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους. Την έντονη αποδοκιμασία των αγανακτισμένων της Καλαμάτας δέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Χρήστος Μαλαπάνης. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν και τους δρόμους της Κέρκυρας, ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Πάτρα, Σέρες και δεκάδες ακόμη πόλεις της χώρας.